Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα είδαμε τον κύριο Βενιζέλο να συγκαλεί το δικό του Υπουργικό Συμβούλιο, όπως... Και πού? Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και εκεί εμφανίστηκαν όλοι οι υφυπουργοί, οι υπουργοί και αναπληρωτές που έχουν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και που ο κύριος Βενιζέλος τους έδωσε μερικές οδηγίες για το πώς θα πορευτούν. Οι πληροφορίες λένε ότι τους είπε να μην μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά αλλά με εκείνον. Τους είπε στους υφυπουργούς να βάλουν στην άκρη την ιεραρχία και να μην απευθύνονται στον Υπουργό και να έχουν δική τους γραμμή, γιατί είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα που δεν ταυτίζεται με μια συμπόρευση των δύο κομμάτων σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Γιατί από τη μια ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι θα κρίνει η προεδρική εκλογή τη σταθερότητα της Ελλάδος προς τα έξω και από την άλλη μέσα μαθαίνουμε ότι είπε να είστε για εκλογές και για το φθινόπωρο, εάν τις προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αν μου επιτρέπεις, ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου Σαμαράς Βενιζέλος, που συμφώνησαν μάλιστα να τα λένε και τακτικά, για να μην υπάρχει να μην υπάρχουν ξανά διφορούμενα μηνύματα από μέλη και στελέχη των κυβερνήσεων. Έκανε το δικό του αυτόνομο βασίλειο που λένε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κύριος Βενιζέλος παίζει αυτό το παιχνίδι, προσπαθώντας έτσι να έχουμε, τους είπε, και διακριτό ρόλο από την κυβέρνηση, από τους υπολείπους, για να μπορέσουν να δώσουν το δικό μας στίγμα. Βεβαίως προετοιμάζεται προεκλογικά από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος για να πετύχει να επιβιώσει σε ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση που όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει να γίνει, γιατί παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα από την πλευρά του κύριου Σαμαρά αλλά και του κύριου Βενιζέλου ότι θα ξεπεράσουμε το σκόπελο της εκλογής του Προέδρου, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν 180 από ό,τι φαίνεται και αν μετρήσει κανείς και τα κουκιά για να ψηφίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο και αν προταθεί από το σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Λοβέρδος πήρε τους 600 και δήλωσε στους Πριτάνες που τους είδε σήμερα τις 8 ότι δεν θα φύγει κανείς, παρατείνει τη διαθεσιμότητα, θα δούμε τι θα γίνει, θα ελέγξουμε αυτό το οργανόγραμμα που έχει γίνει από μια ανεξάρτητη αρχή τέλος πάντων και στο τέλος δεν θα φύγει κανείς. Αυτά όλα δείχνουν ότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να αυτονομηθούν. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι δεν αυτονόητησε πολύ στο δημόσιο. Ενώ είχε πει τα διαφορετικά την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήραν εντολή από τον Αντιπρόεδρο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, ήρθαν και οι Ευρωπαίοι και μας είπαν ότι έχετε προαπαιτούμενα, τόσο για να πάρετε τα 2 δισεκατομμύρια, και είναι 12 τον αριθμό, όσο και για να συζητήσουμε για τα περί χρέους, που θέλετε να κάνετε μια διευθέτηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο βεβαίως στην παρθενική του εμφάνιση στις Βρυξέλλες, ο κύριος Χαρδούβελης θα το βρει, γιατί θα του πούνε πού πάτε τώρα με τη νέα παρουσία τη δική σας, στο Eurogroup της Πέμπτης, και θα του θέσουν και θέμα του κυρίου Θεοχάρη, για το πώς και γιατί έφυγε ένα πρόσωπο που υποτίθεται ότι είχε οριστεί για μια πενταετία, για να μπορεί να εισπράττει τους φόρους χωρίς να υπάρχουν έτσι κομματικές παρεμβάσεις στην λειτουργία του και στο ρόλο του. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα κυβερνητικό σχήμα που ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Και έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης 7.000 απολύσεις, μέχρι και ο κύριος, κάπου είπε ο κύριος Ντινόπουλος ότι εγώ δεν θα κάνω καμία απόλυση. Ξέρετε, αυτές οι 7.000 πρέπει να προέλθουν κατά κύριο λόγο, όπως ξέρουμε όλοι, από την τοπική αυτοδιοίκηση και από αυτές τις εταιρείες που φτιάχνανε για να προσλαμβάνουν κόσμο. Λοιπόν, το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει, αλλά όλα αυτά, σου λέω, μου δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως έγινε, με τα πρόσωπα που έγινε, που εξαιρώ τον κύριο Χαρδούβελη, που φαίνεται ότι είναι ένα πρόσωπο αξιόλογο, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις απόψεις του, οι υπόλοιποι είναι πρόσωπα που δεν ξέρουμε πού θα πάνε το καράβι, γιατί ούτε εμπειρία έχουν κάποιοι από αυτούς και δεν είναι και πρώτη γραμμή, θα έλεγε κανείς, στελέχη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε αυτό που λέμε στην πορεία της ανάπτυξης, σε μια πορεία που θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το σημερινό της στέλμα. Άρα ερχόμαστε συμπερασματικά σε αυτό που είχες πει από την πρώτη στιγμή, όταν ανακοινώθηκαν τα μέλη της κυβέρνησης, ότι αυτό είναι ένα εκλογικό σχήμα. Ακριβώς. Επίσης, το θέμα της προεδρικής, της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ήρθε επιτακτικά από χθες και σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω, είπες όντως ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Εκθέσεις ο κύριος Σαμαράς εξέφρασε πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Τι προσμετρά τους ανεξάρτητους? Οι ανεξάρτητοι
είναι καμιά εικοσαριά, έτσι. Θέλει 25, γιατί είναι 155 τώρα. Mm-hmm. Ένας που επανήλθε, ένας καινούργιος βουλευτής από έναν άλλον που είχε φύγει και εξελέγει δήμαρχος, και οι δύο του, ο κύριος Λοβέρδος και ο δεύτερος που τον ακολούθησε. 155. Για τους 180 θέλουμε 25. Θα βρεθούν όλοι ανεξάρτητοι να ψηφίσουν, συν κάποιοι άλλοι. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιου είδους δυναμική. Και δεν βλέπουν να έχει και τα αποτελέσματα η κυβέρνηση αυτά που να δικαιολογεί κάποιους να τις πούνε εξάρτητοι στην τετραετία. Γιατί από ό,τι φαίνεται όλα πηγαίνουν με βήμα σημειωτών. Και οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται και οι άνθρωποι δυσαρεστούνται και γίνονται οριζόντιες παρεμβάσεις που θίγουν ομάδες ανθρώπων χωρίς να δει κανείς ποιοι είναι ικανοί, ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι αξιόλογοι, ποιοι δεν είναι. Κόβουν κεφάλια χωρίς να λένε ποια από αυτά αξίζουν ή ποια δεν αξίζουν. Κατά συνέπεια, βλέπω μια δυστοκία. Ένα καλοκαίρι μπορεί να περάσει λόγω χαλαρότητας λίγο έτσι πιο μαλακά, αλλά πιστεύω ότι το φθινόπωρο τα πράγματα θα γίνουν πολύ δυσάρεστα και για την κυβέρνηση. Και από τις πολύ αρχές του Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω ότι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου θα είναι, δεν θα είναι ψηλόβροχο, μπορεί να είναι και καταιγίδα. Τόσο να σε ευχαριστήσω καλή πολύ. Καλή συνέχεια.